Αλλάζουμε κλίμα. Βαριές ευθύνες για τις ενέργειές τους και τις εγκληματικές παραλήψεις τους που οδήγησαν στη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων. Αναμένεται να επιρρύψει το πόρισμα της ένορκης διοικητικής εξέτασης που διενήργησε η ελληνική αστυνομία στον σκοπό του αστυνομικού τμήματος, στην επόπτριά του αλλά και στον αξιωματικό υπηρεσίας. Βαρύτατες ευθύνες αποδίδονται στον εξωτερικό σκοπό που κατάλαβε τι συνέβαινε αφού είδε τη γυναίκα να σωριάζεται νεκρή αλλά και την αστυνομικό που αρνήθηκε να της παράσχει συνοδεία περιπολικού. Καταπέλτιστα στα βασικά συμπεράσματα της ΕΔΕ για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Τι έκανε ο σκοπός στο φυλάκι όταν η άτυχη 28χρονη δεχόταν τη δολοφονική επίθεση με μαχαίρι σε απόσταση αναπνοής από εκείνον? Το άτομο, κρατώντας μαχαίρι συνολικού μήκους 34 εκατοστών με λάμα 20 εκατοστών, προσέγγισε τη Γρίβα Κυριακή και εκδήλωσε επίθεση σε βάρος της, τραυματίζοντας την θανάσιμα σε απόσταση περίπου 1,5 μέτρου από το φυλάκιο, εντός του οποίου βρισκόσουν και πάλι χωρίς να προβεί σε καμία ενέργεια προκειμένου να αποτρέψει στην εκδηλωθήσα επίθεση. Δυστυχώς, ο νόμος του έδινε το δικαίωμα να παραμένει στην ελληνική αστυνομία και να υπηρετεί. Κανονικά είναι σε διαδικασία απόταξης βέβαια πλέον. Βαρύ είναι το κατηγορό του ταξιάρχου που συνέταξε την ΕΔΕ και προς την αστυνόμο Β και επόπτρια που δεν παρήχε το διαθέσιμο περιπολικό για να μεταφερθεί η Κυριακή Γρίβα στο σπίτι της. Δεν με ρίμνησες για τη διάθεση περιπολικού οχήματος, αν και στην υπηρεσία σου ή το διαθέσιμο, για τη μεταφορά της ανωτέρω στην οικία της και δεν ενημέρωσες το διοικητή της υπηρεσίας σου και τον διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής για τη λήψη εντολών οδηγιών, με αποτέλεσμα η καταγγέλουσα να αποχωρήσει από το τμήμα. Ευθύνες επιρρύπτονται και στη νεαρία στη φύλακα που εκτελούσε χρέη αξιωματικού υπηρεσίας και στην οποία καταγγέλθηκε από την Κυριακή Γρίβα πως ο πρώην σύντροφός της την περιμένει έξω από το σπίτι καθώς δεν αξιολόγησε σωστά τους λόγους που πήγε η Κυριακή Γρίβα στο τμήμα και δεν προέβη στις προβλεπόμενες υπηρεσιακές ενέργειες. Όχι, είμαι στο τμήμα και θέλω να πάω σπίτι και φοβάμαι να πάω μόνη μου. Τον είδα περιμένει έξω από την πόρτα. Ωραία, το περιπολικό δεν είναι ταξί. Θα στείλω, μα θέλετε, στο σπίτι σας. Ωραία, θέλετε στο σπίτι μου. Εξηγήσεις κλήθηκε να δώσει και ο αστυφύλακας που απάντησε στο τηλεφώνημα της Κυριακής Γρίβα ότι το περιπολικό δεν είναι ταξί. Ήταν πλημελής η εκτέλεση των καθηκόντων του, καθώς δεν φρόντισε να ζητήσει τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά του καταγγελόμενου ώστε να αναζητηθεί και να προσαχθεί εγκαίρως. 40 ημέρες μετά τη δολοφονία της Κυριακής, το τσουνάμι των καταγγελιών για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας συνεχίζεται. Σύμφωνα με την αστυνομία, σχεδόν 500 καταγγελίες κατά μέσο όρο κάθε εβδομάδα. Η ελληνική αστυνομία έχει αργήσει χαρακτηριστικά να εξυγχρονιστεί σε πολλούς τομείς. Άννα Κανδύλη, μάλλον χρειαζόταν ένας ακόμη θάνατος για να σπεύσουν μετά από 16 χρόνια να αλλάξουν τον πειθαρχικό τους κανονισμό που θα προβλέπει πια τα αυτονόητα. Ακριβώς, τα αυτονόητα προβλέπει όπως θα δούμε και έπρεπε να συμβεί ένα τέτοιο τραγικό περιστατικό, δηλαδή να χάσει τη ζωή της, να δολοφονηθεί μια νέα κοπέλα. Πάμε να δούμε μεταξύ άλλων ποιες αλλαγές έρχονται για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας γιατί μιλάμε για τα αυτονόητα. Υποχρεωτικά λοιπόν σε διαθεσιμότητα οι κατηγορούμενοι αστυνομικοί όταν είναι για κακουργήματα ή για σοβαρά πλημελήματα. Αυτοδίκαια σε απόταξη ή αμετάκλητα καταδικασμένη αστυνομική, δηλαδή εν προκειμένου φρουρός δεν θα ήταν σε αυτή τη θέση αν ίσχυε αυτός ο πειθαρχικός κώδικας, και κατάργηση των άσκοπων πειθαρχικών εξετάσεων. Χρόνος, ανθρώπινο δυναμικό για να εξετάσουν γιατί παραδείγματος χάρη ένας αστυνομικός έχασε την υπηρεσιακή του ταυτότητα. Ναι. Ο στόχος τώρα, Ράνια, είναι να, τέλος πάντων, να εξυγχρονιστεί το πειθαρχικό δίκαιο, να μειωθεί η γραφειοκρατία, να πάει πιο κοντά στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, αλλά και να πάει και πιο κοντά με τις αλλαγές που έχουν γίνει στον ποινικό κώδικα. Να είναι τα πράγματα καλύτερα για τους πολίτες, να μην βρίσκονται σε αυτές τις θέσεις άνθρωποι που δεν πρέπει να βρίσκονται. Άννα Κανδύλη, σε ευχαριστώ πολύ.